Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Χτυπάμε τα αυγά με την ζάχαρη να φρατέψουν. Προσθέτουμε το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, τις βανίλιες και δουλεύουμε να γίνει ζύμη. Την απλώνουμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε σε 180 βαθμούς Κελσίου για περίπου 15 λεπτά. Χτυπάμε την κρύα κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Προσθέτουμε την πραλίνα φουντουκιού και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενσωματώνουμε με απαλές κινήσεις στη χλιαρή λιωμένη σοκολάτα. Για μεγαλύτερη ευκολία κόβουμε το κρύο παντεσπάνι όπως σας δείχνουμε. Βάζουμε το ένα κομμάτι ως βάση, προαιρετικά σιροπιάζουμε. Τα υλικά για το σιρόπι θα τα βρείτε στο άρθρο της συνταγής. Τοποθετούμε το 1 τρίτο της κρέμας. Καλύπτουμε με το άλλο παντεσπάνι. Προαιρετικά σιροπιάζουμε. Κάνουμε μία λεπτή στρώση από κρέμα. Ξεφορμάρουμε και κόβουμε σε παστάκια, κάνουμε ροζέτες τριαντάφυλλο και καλύπτουμε με κρέμα την πάστα. Προαιρετικά διακοσμούμε με σταγόνες λευκής σοκολάτας. Και αφήνουμε στο ψυγείο για 2 ώρες πριν σερβίρουμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! I'm
Nothing in the world's gonna beat this high. I've been searching for